Πάμε να το δούμε. Αναστάσιος Λαβρέντζος, οικονομολόγος, συγγραφέας, σύμβουλος επιχειρήσεων και φίλος. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Λαμπρού. Είναι ένα ερώτημα, λοιπόν. Αυτό το κατά πόσο τι δυνατότητες, δηλαδή πώς έχουν πληγεί οι δυνατότητες της Τουρκίας να συνεχίσει την πολιτική που έκανε. Εκεί θα παίχνει το παιχνίδι. Η βούλησή της δεν αλλάζει. Οι δυνατότητες της ενδεχομένως να έχουν λίγο περικοπή. Θα συμφωνήσω ότι στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα έχει να αντιμετωπίσει κυρίως αυτό το πρόβλημα, δηλαδή της δημιουργεί μια πολύ ισχυρή περίσπαση και εξ αντικειμένου δεν θα μπορέσει να προωθήσει ορισμένα άλλα θέματα. Αυτό ενδεχομένως οδηγεί σε μια ύφεση της έντασης με την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει αργότερα. Αφού είναι μακροπρόθεσμη, η ένταση με την Ελλάδα είναι μακροπρόθεσμη επιλογή των τουρκικών ελίτ. Με μία έννοια όμως, αυτό που έχει συμβεί, γιατί όσο μαθαίνουμε τα δεδομένα και βλέπουμε την έκταση της καταστροφής που έχει γίνει, μπορούμε να πούμε ότι ο σεισμός στην Τουρκία είναι ένας κελικός εσπερινός. Το συσχετίζω με το παλιό μακρινό ιστορικό γεγονός του 1282, όταν οι Γάλλοι ήθελαν να επιτεθούν στο Βυζάντιο και με μία ενέργεια που είχε κάνει τότε ο Μιχάλης ο Παλαιολόγος, είχε αντιστρέψει όλη την κατάσταση και ήταν ένα δείγμα του πώς μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν από ένα απρό. Βέβαια, τότε ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση του Μιχαήλ Παλαιολόγου, μια υβριδική επιχείρηση έτσι, του Μιχαήλ Παλαιολόγου, που αντέστρεψε την κατάσταση στην Σικελία. Αυτό εδώ είναι μαύρος κύκνος του Ερντογάν, ένα συμβάν το οποίο του άλλαξε όλο το σχεδιασμό. Αυτό είναι το απρόοπτο που δείχνει βεβαίως πολλές φορές ότι δεν μπορούμε και να προβλέψουμε με γραμμικό τρόπο τις εξελίξεις, γιατί πάντα υπάρχουν τα απρόοπτα που αλλάζουν τα δεδομένα. Καταρχάς, όσον αφορά την εκτίμηση, υποθέτω θα έχει υποθεί και από την εκπομπή σου ότι οι εκτιμήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή για νεκρούς, που είναι από τουρκικές πηγές και κυρίως από Τούρκους σεισμολόγους, είναι ότι είναι πραγματικά δραματικές. Δηλαδή, εκτιμούν ότι αυτοί που είναι καταπλακωμένοι μπορούν να ανέρχονται από 180 μέχρι και 250.000 άτομα. Τρομερό. Και η εκτίμηση η οποία γίνεται με πολύ απλό τρόπο. Υπάρχουν περίπου καταρρεύσεις σε 6.000 έως 10.000 κτίρια, με μια εκτίμηση 30 άτομα σε κάθε κτίριο, δεδομένου ότι ο σεισμός έγινε βαθιά μέσα στη νύχτα, δηλαδή την ώρα που κοιμόντουσαν. Μπορεί κανείς να κάνει τον υπολογισμό και να δει ότι μιλάμε για 180, 200 και 250.000 άτομα καταπλακωμένα, όπως εκτιμάται αυτή την ώρα. Αυτό μένει να εξακριβωθεί. Αντίστοιχα, οι ζημιές είναι σημαντικές. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι είναι, η τουρκική κυβέρνηση εκτιμά ότι είναι 50 περίπου δισεκατομμύρια. Αυτό το νούμερο είναι μάλλον μικρό. Σε πρόσφατη ανακοίνωση που εγώ βλέπω στα διεθνή δίκτυα που έβγαλε ο Σύνδεσμος Τούρκων Επιχειρηματιών, κυμαίνεται σε ένα κόστος που θα φτάσει περίπου τα 70 με 84 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο δεν είναι μικρό, είναι περίπου το 10% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν έχει ανοίξει τώρα ένα θέμα που θα πρέπει να διαχειριστεί και μάλιστα σε ένα πολύ στενό ορίζοντα, δεδομένου το ότι είμαστε πολύ κοντά σε εκλογές. Και δεν είναι και εύκολο να βρεθούν αυτά τα κεφάλαια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο το να ανοικοδομηθεί η περιοχή, αλλά και να αντιμετωπιστεί το άμεσο πρόβλημα των αστέγων, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες και πρέπει κάπως να στεγαστούν πρόχειρα, να τραφούν κλπ. Το εισόδημά τους, βέβαια. Η διαβίωσή τους. Ακόμα τώρα, και έτσι, υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Ακόμα και έτσι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είναι εκεί στα 80, που όπως λες είναι πολύ μεγάλο, είναι το 10% του τουρκικού ΑΕΠ. Αυτά τα χρήματα από κάπου πρέπει να τα δανειστεί. Ποιος έχει να δώσει τέτοια χρήματα και με τι όρους? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μια σειρά από συνδυασμένες λύσεις. Καταρχάς, ένα μέρος θα το αντιμετωπίσει με τύπωμα χρήματος. Άρα, σε ένα επόμενο στάδιο θα δούμε πιέσεις στην τουρκική λίρα. Αυτή τη στιγμή δεν τις βλέπουμε. Είναι περίπου σταθεροποιημένη, δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα ευρώ είναι 20 τουρκικές λίρες. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα αυτή την ώρα. Δεν μπορεί όμως να κάνει διαφορετικά. Χρειάζεται ρευστότητα για να κινήσει τους μηχανισμούς. Έχει βέβαια εσωτερική παραγωγή. Έχει παραγωγή τσιμέντου, χάλιβα, σίδερο δηλαδή, για να αρχίσει αυτή η ανοικοδόμηση. Και βέβαια αυτά είναι εργατικά χέρια. Σε ένα επόμενο επίπεδο όμως δεν θα αρκέσει το τύπωμα χρήματος. Δηλαδή θα πρέπει να εισρέψουν κεφάλαια από διάφορες πηγές. Και εδώ νομίζω θα αρχίσει και ένα πολιτικό αλυσβερίσι με διάφορους παράγοντες που μπορεί να είναι η Ρωσία, μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα σπεύσει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και ενδεχομένως να ζητήσουν και πολιτικά ανταλλάγματα. Δηλαδή, η όλη ιστορία, εκτός από τις οικονομικές συνέπειες, θα δημιουργήσει, θα δώσει το έναυσμα και για πολιτικές εξελίξεις. Και βεβαίως υπάρχουν και τα αραβικά κράτη, τα οποία σε κάποια φάση ένα ποσό θα συνεισφέρουν.
Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτά δεν μπορεί να τα υλοποιήσει γρήγορα. Δηλαδή εκτιμώ ότι είναι υποχρεωμένος να πάει όσο μπορεί πιο μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όπως ακούω τουλάχιστον, γιατί δεν είμαι ειδικός προφανώς, η αναβολή των εκλογών μπορεί να πάει μέχρι 18 Ιουνίου. Αλλά νομίζω ο ίδιος αναφέρθηκε, ο Ερντογάν, πριν από λίγες μέρες, ότι ενδεχομένως να μπορούν να το πάνε ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Από ό,τι μας έλεγε ο Δημήτρης ο Αγάπης, προβλέπεται με βάση το δικό του θεσμικό πλαίσιο ότι μπορεί να τις αναβάλει για ένα χρόνο. Λόγω έκτακτης κατάστασης, νομίζω προβλέπει φυσική καταστροφή, πόλεμο κλπ. Άρα έχεις δίκιο και εγώ, συμφωνώ ότι θα το πάει. Γιατί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, δέχεται πολύ ισχυρή κριτική ο Ερντογάν σε όλη την Τουρκία. Γιατί είναι ένα σοκ που αφορά όλη την Τουρκία, δεν είναι μόνο η καταστραμμένη περιοχή. Καταρχάς, εγώ βλέπω στα διεθνή δημοσιεύματα τον κατηγορούν για το περίφημο πρόγραμμα αμνηστίας ακινήτων του 2018, όπου ουσιαστικά ζήτησαν από αυτούς που είχαν αγοράσει σπίτια κλπ. Και τους κατασκευαστές να δηλώσουν ορισμένα πράγματα και με κάποιο πρόστιμο, ουσιαστικά μέσα σε μια νύχτα, νομιμοποίησαν 6 εκατομμύρια κτίρια. Χωρίς όμως να έχει γίνει κάτι επί της ουσίας. Τόσα πολλά, 6 εκατομμύρια. Για όλη τη χώρα. Αυτό το πρόγραμμα αφορούσε όλη τη χώρα. Ναι. Επίσης, κατηγορείται αυτή τη στιγμή για το ζήτημα ότι είχε τεθεί μετά τους σεισμούς που είχαν γίνει το 1990, είχε ζητηθεί να συλλέγεται κάποιος φόρος για τους σεισμούς, για την αντιμετώπιση του σεισμού, μέσω κάποιων τελών στην κινητή τηλεφωνία και στην τηλεόραση, ο οποίος φτάνει συνολικά αθρηστικά τα 4,6 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί, αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Και επίσης ένα άλλο για το οποίο κατηγορείται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Ερντογάν είναι ότι υπήρξε μια έκδηλη αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Μάλιστα, δείγμα του ότι δεν προέβλεπαν ποτέ κάτι τέτοιο είναι ότι η οργάνωση που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών, η ΑΦΑΔ, που βλέπουμε πολλές φορές στην τηλεόραση, είχε αποφασιστεί το προϋπολογισμό της να μειωθεί για το κατά 33%. Εδώ τώρα είναι ενδεικτικό, όπως πάντα εγώ παρακολουθώ από τα ξένα δίκτυα, ότι φαίνεται ότι δεν κινητοποίησε το στρατό όπως έγινε το 1999. Και αυτό το πρέπει κάπου να ερμηνευτεί. Ναι, το παρατήρησαν πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής, υπάρχουν διάφορες εκδοχές, όχι όμως μια ερμηνεία η οποία να είναι επασέπτωση πιστική ή βέβαιη. Ναι, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί γιατί. Είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί. Ενδεχομένως στο στρατό να μην υπάρχουν, υπάρχουν φαινόμενα αποδιοργάνωσης ή έλλειψης εμπιστοσύνης μετά από το πραξικόπημα που είχε γίνει το 2016. Πάντως εκεί κοντά έχει μονάδες πολλές και ισχυρές και μάχημες για την σύνδρομα με τη Συρία. Έχει δηλαδή μονάδες οι οποίες είναι ενεργές και επιχειρούν. Έτσι. Δηλαδή και έχει γίνει και πολλές, δεν έχει λίγες. Έχει μεταφέρει, μας έλεγε εδώ και ο στρατηγός ο κύριος Καμπουρίδης, ότι έχει μεταφέρει δυνάμεις από τον Εύρο, δηλαδή καλές δυνάμεις που έχει. Τις είχε μεταφέρει στα σύνορα με την Συρία. Δηλαδή δεν είναι απλά αυτούς που είχε μόνο, τις έχει ενισχύσει κιόλας εκεί, προετοιμαζόμενος για την εισβολή Συρία, η οποία ποτέ δεν έγινε. Αυτό δείχνει σε μεγάλο βαθμό και τον κοινικό χαρακτήρα του τουρκικού καθεστώτος, το οποίο εκτιμώ ότι αυτές οι μονάδες, επειδή είναι μάχημες, δεν τις χρησιμοποίησε για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Άλλωστε, όπως είδαμε, ένα μέρος των επιχειρήσεων συνεχίστηκε. Δηλαδή, συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί σε εδάφη της Συρίας και αμέσως μετά το σεισμό. Ναι. Βομβάρδισε αμάχους. Και βομβάρδισε βασικά και Κούρδους και μονάδες του Συριακού στρατού και αμάχους. Βέβαια, είναι σίγουρο πάντως ότι δέχεται ισχυρή κριτική για όλα αυτά και την οποία προσπαθεί να αποφύγει ο Ερντογάν έχοντας εξαπολύσει ένα πογκρόμ κατά εργολάβων. Αυτή τη στιγμή ήδη έχουν εκδοθεί 113 εντάλματα για κατασκευαστές και μηχανικούς και ήδη 12 έχουν προφυλακιστεί. Αυτούς που είχε αμνηστεύσει ο ίδιος, έτσι. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και εδώ αυτό πρέπει να σημειώσει κανείς είναι ότι όλα αυτά συνεπάγονται και εσωτερικές πολιτικές ανακατατάξεις μέσα στην Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι, κατά κανόνα, είναι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες. Έχουν διασυνδέσεις με το κόμμα και εξουσία σε μεγάλο βαθμό. Αλλά νομίζω ότι υπό την πίεση τη λαϊκή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κάποιος από αυτούς θα τους πετάξουν στη θάλασσα. Δεδομένου του πώς λειτουργεί βεβαίως και το τουρκικό σύστημα, πολλοί από αυτούς θα καταναλώσουν τις περιουσίες τους για να γλιτώσουν τη βαριά φυλάκιση. Θα προχωρήσει τώρα, προφανώς και για τα μάτια του κόσμου, θα προχωρήσει σε δημιεύσεις περιουσιών για να τα δώσει σε αποζημιώσεις, φαντάζομαι. Μπορεί να γίνει αυτό σε ένα ποσοστό, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει σημαντική διαφθορά στην κρατική μηχανή. Και για να αποφύγουν τα χειρότερα αυτοί και οι οικογένειές τους,
οι διάφοροι μηχανικοί νομίζω θα κινητοποιήσουν τις διαδικασίες που ισχύουν πάντα στο τουρκικό κράτος. Γιατί εκεί, αν βρεις τρόπο να πληρώσεις, έχεις τρόπο να κάνεις διάφορα πράγματα. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό βέβαια είναι ότι η ανησυχία υπάρχει διάχυτη σε όλη την Τουρκία. Στη στιγμή υπάρχει μια πτώση τιμών ακινήτων, γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα για την ποιότητα των κατασκευών ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά πάντως το χρηματιστήριο, σήμερα τουλάχιστον το πρωί που είδα ήταν ανωδικό. Δηλαδή άνοιξε το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ήταν στο συν 10%. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το κερδοσκοπικό χαρακτήρα των αγορών. Πάντως αυτό που λες για την Κωνσταντινούπολη, η ανησυχία για την ποιότητα των κατασκευών και των οικειών και των άλλων κτηρίων εκεί πέρα, συνδυάζεται με τις εκτιμήσεις, οι οποίες είναι δημόσιες, δεν είναι δικές μας. Το μας το είπαν εξάλλου και σεισμολόγοι, τους οποίους φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, για την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ένας μεγάλος, ένας ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα βάσει των στοιχείων των στατιστικών και βάσει της περιοδικότητας της εκδήλωσης σεισμών, σεισμικής δραστηριότητας στο λεγόμενο βόρειο τόξο της Ανατολίας. Μάλιστα μας έλεγε εδώ και ο κ. Παναγικολάου, το οποίο κινείται από Ανατολάς προς Δυσμάς, δίνοντας κάθε φορά ένα σεισμό όλο και δυτικότερα. Και είδα ότι εκεί υπάρχει μια σύγκληση των σεισμολόγων, ότι περιμένουν κάποια στιγμή ένα μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Άρα αυτό ενισχύει αυτό που είπε, στην αβεβαιότητα, έτσι. Υπάρχει μια αβεβαιότητα και ξαναλέω και μείωση στις τιμές των ακινήτων. Δηλαδή η ζημιά, αν τη δει κανείς σε ένα ευρύτερο πεδίο, είναι αρκετά σημαντική σε οικονομικό πεδίο. Και επίσης δεν αφορά μόνο τις πληγές περιοχές, αφορά συνολικά την Τουρκία, είτε σε επίπεδο ανησυχιών όπως περιγράψαμε, είτε σε επίπεδο αντιδράσεων που υπάρχουν για τις κυβερνητικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Αλλά και συνολικά νομίζω ότι αντιμετωπίζει προβλήματα διαχείρισης. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση, επειδή έχει το πλεονέκτημα να είναι μια καθετοποιημένη οικονομία, να έχει δηλαδή την παραγωγή των βασικών πρώτων υλών και άφθονο εργατικό δυναμικό, μπορεί να τυπώσει νόμισμα. Αυτό όμως θα δημιουργήσει περαιτέρω πληθωρισμό, θα συμπιέσει το ήδη πολύ συμπιεσμένο επίπεδο ζωής του μέσου Τούρκου, τουλάχιστον των περιοχών που είναι στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, και θα εντείνει τα κοινωνικά προβλήματα. Άρα έχει να χειριστεί πολλά θέματα σε μικρό χρόνο και εκτιμώ ότι αυτό μας δίνει εμάς σαν Ελλάδα μια στρατηγική αναπνοή, αν θέλεις, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε, γιατί είχαμε χάσει χρόνο τα προηγούμενα χρόνια με μια απραξία που υπήρχε και στα εξοπλιστικά. Αλλά συνολικά η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει και να μην αναζητήσει βεβαίως οποιαδήποτε προσπάθεια τώρα υπό τις νέες συνθήκες και υπό τις φωνές που βλέπω να ακούγονται περί ελληνοτουρκικής φιλίας ή διπλωματίας των σεισμών. Δεν πρέπει να αναζητηθεί προσπάθεια να... Το φοβάμαι αυτό ως κίνδυνο δικό μας ελληνικό, ότι κάποιοι θα ίσως αναζητήσουν την ευκαιρία να προβάλλουν ένα συμβιβασμό ή μια ελληνική συνθηκολόγηση μέσα από αυτό το πνεύμα τη συνεργασία που δημιουργήθηκε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν βγει ήδη διάφοροι, οι γνωστοί βασικά, και αναμασούν αυτό τα περί διπλωματίας των σεισμών. Θα είναι αυτοκτονικό. Αντιθέτως, η Ελλάδα, όπως είπες και όπως λέμε και η μαλλιά στη γλώσσα μας κάθε μέρα και των καλεσμένων και η δική μας, να λέμε ότι πρέπει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα της τουρκικής αδυναμίας και όχι αλλαγής πολιτικής, προκειμένου να επιταχύνει την δική μας ανασυγκρότηση και εξοπλιστική και διπλωματική και οικονομική. Δηλαδή πρέπει να ετοιμαστούμε, να εκμεταλλευτούμε το κενό αυτό της Τουρκίας, την αδυναμία της, ούτως ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και πιο ισχυροί όταν η Τουρκία επανέλθει. Διότι θα επανέλθει. Και κατά τη γνώμη μου, θα επανέλθει πριν να ανακτήσει πλήρως δυνατότητες, γιατί δεν θέλει να αφήσει, δεν θα αφήσει, εκτίμηση κάνω έτσι. Δεν θα περιμένει δηλαδή να ανακτήσει πλήρως δυνάμεις για να ξεκινήσει πάλι την ατζέντα της αμφισβήτησης και της αναθεώρησης. Θα το κάνει πιο νωρίς και ας μην έχει τις δυνατότητες, ακριβώς για να μην εκλειθεί ως αδυναμία. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα ξαναρχίσουν και οι παραβιάσεις και οι ναύτεξ και τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περιμένει η Τουρκία να ανασυγκροτηθεί για να το κάνει. Θα στείλει μηνύματα ότι είναι ενεργή και ότι δεν έχει απολέσει ισχύ. Και εγώ το θεωρώ βέβαιο αυτό. Και γι' αυτό συμφωνώ και απολύτως ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το χρονικό διάστημα που δίνεται. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει κάνει και άλλα λάθη στα θέματα εξοπλισμών με τα αεροσκάφη, με τα F-16 κλπ. Και για καλή μας τύχη, έχουμε κερδίσει χρόνο σε ορισμένους κρίσιμους τομείς ποιοτικά στην αεροπορία. Αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε περαιτέρω. Βέβαια, να πω ότι τα πράγματα συχνά έχουν διπλή όψη. Δηλαδή, θα υπάρξουν και ευκαιρίες από όλα αυτά να βελτιωθούν διμερείς σχέσεις με διάφορους παράγοντες. Και αυτή μπορεί να είναι είτε η Ρωσία, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και το Ισραήλ, γιατί βλέπω σε Ισραηλινά site
ότι το Ισραήλ έσπευσε να βοηθήσει. Συνομίλησαν μάλιστα οι Υπουργοί Αμήνης Ισραήλ και Τουρκίας και προσφέρθηκε να κινητοποιήσει την υπηρεσία που έχει το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι η Home of Front Command, όπως την αναφέρουν. Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στη βελτίωση σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών που έχει ξεκινήσει περίπου τον τελευταίο χρόνο. Εκεί όμως που είναι τα πράγματα πραγματικά προσδιορίστα, δηλαδή είναι μία μαύρη τρύπα, γιατί έχουμε και τις γεωπολιτικές συνέπειες αυτής της ιστορίας, είναι στη Συρία. Όπου εκεί η καταστροφή φαίνεται να είναι τεράστια, αλλά είναι απροσδιορίστη για την ώρα. Οι πληγέντες εκτιμούν ότι είναι πολλά εκατομμύρια αυτοί που έχουν μείνει άστεγοι, που έχουν υποστεί αυτή την καταστροφή. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς ήταν εκτοπισμένοι, άστεγοι από τον εμφύλιο που κρατάει περίπου 10 χρόνια. Ζούσαν σε στρατόπεδα ή ζούσαν ακόμα και στα χαλάσματα, γιατί πολλοί από αυτούς είχαν δυστυχώς την τάση να ξαναχτίζουν τα σπίτια τους με τα ερείπια που είχαν δημιουργήσει οι βομβαρδισμοί. Λοιπόν, εδώ είναι πραγματικά πολύ δύσκολο κανείς να εκτιμήσει τι συμβαίνει. Ναι, και επειδή πολλοί ψέγουν την Ελλάδα ή ότι δεν στέλνει τη βοήθεια εκεί, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι εύκολο. Έτσι. Η κατάσταση εκεί είναι επικίνδυνη. Δεν υπάρχει κάποια αρχή η οποία θα υποδεχθεί τη βοήθεια ή θα διασφαλίσει την ζωή και το έργο των διασωστών ή ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάσει εκεί που πρέπει. Εκεί είναι διάφορες ομάδες, από τζιχαντιστές μέχρι οτιδήποτε. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τον λόγο. Όχι, δεν είναι μια περιοχή καταρχάς ασφαλής. Εκεί ενεργούν διάφορες ομάδες ένοπλες, όπως είναι οι εξτρεμιστές της Ταχρίρ Αλ-Σαμ και η τουρκικά υποστηριζόμενη Syrian National Army. Δηλαδή είναι διάφορες ομάδες ενόπλων και οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να φτάσει η βοήθεια. Οι χειρισμοί μπορούν να γίνουν κυρίως από πλευράς Άσαντ, Ρωσίας, με συνεννόηση, αλλά ενδεχομένως να έχει και πρόσβαση η Τουρκία και αυτό να μεταβάλει και την ισορροπία στο έδαφος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν υπάρχουν πολλοί νεκροί στην περιοχή αυτή, που είναι κυρίως διεκδικούμενοι από τους Τούρκους, αυτό μπορεί να μεταβάλει τις πληθυσμιακές ισορροπίες. Μένει να δειχτεί λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στη Συρία. Ναι, η Συρία και νομίζω ότι θα κάνουμε καιρό να μάθουμε και δυστυχώς εκεί πέρα από ό,τι φαίνεται οι απώλειες μπορεί να είναι. Δεν μπορείς καν να υπολογίσεις απώλειες. Γιατί δεν έχεις εικόνα του τι γίνεται, ποιος μένει πού. Προφανώς είναι μια περιοχή η οποία είναι εξίσου μεγάλη. Αν δεν κάνεις το χάρτη, δηλαδή όλες τις περιοχές που έχει πληγεί από το σεισμό είναι πολύ μεγάλη και στις δύο πλευρές των συνόρων. Με τη διαφορά ότι εκεί δεν μπορείς να κάνεις καταγραφή. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και υπάρχει μια τραγωδία η οποία να είναι σιωπηρή βουβή. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από τις της Τουρκίας και κανείς να μην ξέρει τι γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή, να μάθεις, τουλάχιστον τώρα. Αυτά ενδεχομένως να αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά. Πάντως, ένα ερώτημα βασικό είναι αυτά τα χρήματα, αν έχεις εικόνα, που θα χρειαστεί ο Ερντογάν, έστω και την 80, και δεν είναι παραπάνω. Αυτά που λέει ο Σύνδεσμος Τουρκικών Επιχειρήσεων, 80-84. Κανείς δεν μπορεί να το εκτιμήσει τώρα. Ναι, ωραία. Πού θα βρεθούν, ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά. Λες συνδυαστικά. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε οικονομική κρίση. Δίνει χρήματα ούτως ή άλλως και η Ουκρανία παίρνει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων και σε επίπεδο στρατιωτικής βοήθειας. Υπάρχουν ανάγκες για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών και την αύξηση των εξοπλισμών στην Ευρώπη για τους γνωστούς λόγους. Η Αμερική και αυτή έχει δώσει, που όσο και βαθύ πορτοφόλι να είναι η Αμερική, 80 δις να δώσει στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Κατάρ και λοιποί και αυτοί έχουν βαθιά πορτοφόλια, αλλά ούτε αυτοί μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ προφανώς δεν έχει αυτά τα χρήματα. Άρα τι θα κάνει. Εγώ νομίζω θα επιχειρήσει μια πολιτική joint capital, δηλαδή να μαζέψει από διάφορες μεριές, ενδεχομένως να προχωρήσει σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών. Ενδεχομένως, καταρχάς πιστεύω ότι σε πρώτη φάση θα τυπώσει χρήμα για να κινηθεί η οικονομία, να κινηθούν τα υλικά που πρέπει να υπάρξουν και να αρχίσουν κάποιες κατασκευές και κυρίως να ανακουφιστούν σε πρώτη φάση οι άστεγοι. Γι' αυτό και είπα πριν ότι ενώ βλέπουμε τώρα σταθεροποιημένη τη λίρα, σε μέσω βραχυκρόνου ορίζοντα ενδεχομένως να δούμε πιέσεις περαιτέρω στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση στην οικονομία. Γιατί εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ερντογάν έχει ακολουθήσει ένα ανορθόδοξο πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια, όπου αυτός αντίθετα με όλους τους άλλους μείωνε τα επιτόκια. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η δική του επιλογή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που μας φαίνεται ανορθόδοξο, αλλά ήταν η επιλογή του Ερντογάν για να μην πάει στο Δουνουτούν. Εφάρμοσε δηλαδή ένα σκληρό σταθεροποιητικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία του νομίσματος, το οποίο βέβαια προκάλεσε μείωση της αγοραστικής δύναμης και πληθωρισμό. Αυτό έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Ο μέσος άνθρωπος στην Τουρκία, ειδικά αυτός που δεν κατοικεί στα παράλια, ζει πολύ περιορισμένα και υπάρχουν και περιοχές που σχεδόν είναι στο όριο της πείνας. Αυτά θα επιβαρυνθούν περαιτέρω.
Και εντωμεταξύ, μια άλλη παρενέργεια είναι ότι προφανώς τα όποια δάνεια ή τα όποια χρήματα πάρει, αν έστω ένα μέρος θα συνοδευτούν από όρους και οικονομικούς και πολιτικούς. Σιγά μην αφήσουν την ευκαιρία τώρα οι δυτικοί, ας πούμε, να. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην το επιβάλλουν όρους. Θεωρώ ότι ανοίγει η πόρτα ενδεχομένως και για κάποιες υποχωρήσεις που πρέπει να κάνει ή να δώσει κάποια πολύ κερδοφόρα συμβόλαια σε ξένους εργολήπτες για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο Ερντογάν να κάνει διάφορες υποχωρήσεις. Φοβάμαι όμως ότι αυτό μπορεί να φέρει και πολιτικούς αραβώνες, δηλαδή μια σύσφυξη σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί από καραμπόλα να φέρει και μια προσπάθεια να τα βρείτε με την Ελλάδα. Καλά, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα κάνει. Το βασικό θέμα είναι εδώ το δικό μας εσωτερικό. Το τι θα λένε οι ξένοι είναι δικιά τους δουλειά. Το τι θα κάνουμε εμείς είναι δικιά μας. Δεν σημαίνει ότι βρείτε τα. Ας τα βρει η Τουρκία με τον εαυτό της. Η Ελλάδα δεν είναι κάτι να βρει. Εγώ ανησυχώ βλέποντας στην Ελλάδα πολλούς υψηλά ιστάμενους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις ότι μετά τους σεισμούς έχει αλλάξει η εικόνα που έχει η Τουρκία για τους Έλληνες κλπ. Τα θεωρώ επίοικος αφελή αυτά. Είναι αφελή. Είναι αδερφικά να το πάνε μπού ανόητα. Και η ίδια η Τουρκία θα τους διαψεύσει κατά τη γνώμη μου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκτιμώ ότι δεν θα περιμένει καν να αναλάβει δυνάμεις για να ξεκινήσει πάλι την γνωστή ατζέντα. Θα το κάνει πριν για το λόγο που είπα, για να μην φανεί ανίσχυρη. Θα κάνει τώρα έναν ελιγμό, διότι προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα επάνω της. Θα είναι κάπως ακόμα και για τα δικά της δεδομένα να εμφανιστεί επιθετική ενάντια της Ελλάδας, στιγμή που η Ελλάδα βοηθάει. Μόλις αυτό περάσει από την επικαιρότητα, θα ξαναρχίσουμε τα ίδια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλά.